Dintre cele mai mari televiziuni din Creta, ca să vorbim despre această insulă superbă pe care... Στον αγώνα για προβολή της Κρήτης στο εξωτερικό, ρίχτηκε και η Ντάνα Σαβουίκα, Ρουμάνα παρουσιάστρια και influencer. Η παρουσιάστρια του Εθνικού Καναλιού της Ρουμανίας είναι μεγάλη λάτρης της Ελλάδας και τρέφει ιδιαίτερο πάθος για την Κρήτη. Στόχος της φετινής της επίσκεψης είναι να δείξει στους συμπατριώτες της γιατί του χρόνου πρέπει να πούν και αυτοί ναι στις διακοπές στην Κρήτη. Η κυρία Σαβουίκα έχει έρθει 7 χρόνια, 7 συνεχή χρόνια διακοπές στην Κρήτη, αλλά στην τελευταία της άφηξη που ήταν συνεργασία του ΕΟΤ με Χανιά και Ρέθινο, είχε την ευκαιρία να δει από κοντά αυτά που οι κριτικοί της δείξαμε και κατάλαβε και πέρασε στη Ρουμανία το νέο ότι η Κρήτη είναι ένας προορισμός όχι μόνο για καλοκαίρι, αλλά και φθινόπωρο και χειμώνα. Το Ρέθυμνο είναι η ανθρωπή του για τη διάσημη influencer, η οποία επιλέγει κάθε χρόνο να στολίζει την ντουλάπα της με δημιουργήματα ντόπιων καλλιτεχνών. Δεν μπορεί να ψηφίσει ότι στο νησί υπάρχουν μερικές από τις καλύτερες παραλίες του κόσμου, αλλά αυτό που τη φέρνει εδώ ξανά και ξανά είναι η πόλη του. Αυτό θα φέρει εδώ και εκατοντάδες Ρουμάνους, αφού με απευθεία σύνδεση πλέον Κρήτη-Βουκουρέστη, η πτήση διαρκεί λιγότερο από μια μισή ώρα. Ο συνδυασμός του κοσμοπολίτικου με το παραδοσιακό είναι η πόλη τους. Ναι, είναι τα μαργαριτάρια, είναι οι πέρλες του νησιού, γιατί συνδυάζουν το κοσμοπολίτικο με τα πολύ όμορφα προϊόντα και επίσης με αυτή την πολυπολιτισμική ατμόσφαιρα των πολιτισμών που έχουν περάσει. Ο απότερος στόχος του επικοινωνιακού προγράμματος του Δήμου Ρεθύμνου είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η οποία θα φέρει σταθερότητα στα ταμεία όλων των εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού και θα αποδείξει ότι η Κρήτη έχει να προσφέρει πολλά παραπάνω από καλοκαιρινές αποδράσεις. Τα νέα που έχουμε είναι αρκετά θετικά. Ήδη η εταιρεία, ο μεγάλος οργανισμός Apollo από τη Σκανδιναβία έχει σχέδια για φέτο επιτέλους να πραγματοποιήσει την επιθυμία του για προγράμματα από τη Σκανδιναβία προς την Κρήτη με πτήσεις και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη και όπως μαθαίνουμε και ο επίσης πολύ μεγάλος οργανισμός, η TUI, σκέφτεται πολύ σοβαρά την επιμήκυνση ήδη από φέτος, μέχρι και το Δεκέμβρη.